Πρέπει να μιλάμε για λογαριασμό όσων δεν μπορούν, είπε ο πρόεδρος της Επιτροπής των Βραβείων Νόμπελ, ανακοινώντας την απονομή του φετινού Νόμπελ για την Ειρήνη στο 54χρονο Κινέζο διφρονούντα Λιου Σιαόμπο, που εκτείει από πέρσι ποινή φυλάκισης 11 ετών κατηγορούμενος για υπονόμευση του καθεστώτος. Of this wide-ranging struggle for human rights in China. Αιτιολογώντας την απόφασή της, η Επιτροπή έστειλε έμεσα επικριτικό μήνυμα στο Πεκίνο. China's new status must entail increased responsibility. China is in breach of several international agreements to which it is a signatory, as well as of its own provisions concerning political rights. Τόσο η απονομή όσο και η ανακοίνωση που του συνόδευε προκάλεσε άμεσα την οργισμένη αντίδραση της Κίνας, που είχε προειδοποιήσει την Νορβηγία να αποφύγει αυτή τη σύγκρουση, απειλώντας με επιπτώσεις στις διμερείς σχέσεις. Η είδηση δεν ανακοινώθηκε ποτέ στην Κίνα. Η κυβέρνηση μπλόκαρε τη μετάδοσή της τόσο από τα διεθνή δίκτυα όπως το CNN και το BBC, όσο και από το διαδίκτυο, ενώ έστειλε αστυνομικούς στο σπίτι της συζύγου του Λιου, αποκλείοντας την πρόσβαση δημοσιογράφων. Αυτή δήλωσε πανευτυχής και είπε πως θα μεταφέρει τα νέα στο σύζυγό της αύριο, όταν θα πάει να το δει στη φυλακή 500 χιλιόμετρα από το Πεκίνο. It shows they are very fragile, she says. They are afraid of a pen, a voice, a different opinion. I think they are more afraid than us. Ο Λιου Σιαόμπο, διανοούμενος συγγραφέας και καθηγητής, μπαινοβγαίνει στις φυλακές τα τελευταία 21 χρόνια από την αιματηρή καταστολή της εξέγερσης στην πλατεία Τιανανμέν το 1989 μέχρι σήμερα, ως εχθρός του καθεστώτος. Η συμβολή του στη σύνταξη της Χάρτας 08 ενός κειμένου υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της διεξαγωγής εκλογών για μια πιο δημοκρατική Κίνα ήταν η αιτία που καταδικάστηκε για τελευταία φορά πέρσι. If you want to be a person with dignity, he says, if you want to be an honest person, fight for human rights and free speech. Being imprisoned is part of that undertaking. There is nothing to complain about.